Αυτό είναι θέμα ολόκληρης ομιλίας. Έχουμε κάνει, υπάρχουν στο διαδίκτυο δύο ομιλίες. Νομίζω που λέει πώς επιλέγουμε το πνευματικό μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κάποιοι θεωρούν το πνευματικό τους ως ένα σύμβουλο ψυχολογικό, σαν ένα φίλο και τον θέλουν έτσι. Να πάμε να κουβεντιάσουμε. Δεν είναι κουβέντα η εξομολόγηση, ούτε είναι ψυχολογική ανακούφιση. Αλλά τι είναι, είναι μυστήριο. Φιλανθρωπότατο, κατά το οποίο ο χριστιανός αφενός μεν παραδέχεται ότι έσφαλε, δεν το κουβεντιάζει, δεν κάνει διάλογο με το πνευματικό. Το παραδέχεται, το ομολογεί, εξού και εξομολόγηση. Ομολογούμε ότι ασφάλαμε, γιατί δυστυχώς πολλοί πάνε και κουβεντιάζουν και πολλές φορές έρχονται και σε αντιπαράθεση. Και προσπαθεί ο καημένος ο πνευματικός να πείσει τον άλλον ότι έκανε αμαρτία. Και λέει, γιατί πάτερ είναι αμαρτία αυτό, θέλει να κάνει και διδασκαλία. Λοιπόν, δεν μιλάμε πλέον για εξομολόγηση. Ομολογούμε τις αμαρτίες μας αφού τις έχουμε παραδεχθεί, αφού τα έχουμε εξομολογηθεί στον Θεό πρώτα. Πριν πας στον πνευματικό πρέπει να τα πεις στον Χριστό κατευθείαν, να ζητήσει χώρεση, το έλεος, να κλάψεις, να μετανοήσεις. Εκεί στο κελί, στο δωμάτιό σου, μπροστά στις εικόνες, στις Άγιες εικόνες. Και αφού τα ομολογήσεις, να έχεις τέτοια σταθερή απόφαση, εννοείται ότι θα τα πεις όλα, δεν θα κρύψεις τίποτε, ούτε θα τα μαγειρέψεις, να τα συσκιάσεις, έτσι να φαίνονται όσο γίνεται λιγότερο, έτσι, να σε εκθέτουν λιγότερο. Δεν θα δικαιολογηθείς, δεν θα ρίξεις την ευθύνη σε άλλους, δεν θα πεις όπως όλος ο κόσμος, έτσι και εγώ πάτερ, όπως λένε μερικοί, έτσι, γιατί δεν είναι όλοι όπως είσαι εσύ. Θα έχεις τέτοια απόφαση ώστε θα θέλεις καλύτερα να πεθάνεις παρά να ξανακάνεις τα ίδια. Αυτό σημαίνει μετάνοια, πλήρης. Τόσο τέλεια απόφαση θα πρέπει να έχεις, να προτιμήσεις να πεθάνεις παρά να επαναλάβεις τα ίδια σφάλματα. Και φυσικά από τη στιγμή που θα βγεις και μετά θα αγωνιστείς με την προσευχή, με τα δάκρυα, με την νηστεία, με την τήρηση του κανόνα, του κανόνα που θα σου βάλει ο πνευματικός στο επιτίμιο, ώστε να μην επαναλάβεις τα ίδια σφάλματα. Έτσι. Χρειάζεται μετάνοια ολόκληρος και η καρδία επίπονος. Όπως λέει ο Βάσης Ακουστήρος, εις αναζήτηση του Θεού. Δεν είναι ένα πράγμα νομικιστικό, δικανικό. Μην τυχόν ξεχάσω κάτι. Μερικοί έρχονται με σελίδες επί σελίδων και ψηλά ψηλά γραμματάκια, 5-10 σελίδες μέχρι να τα διαβάσει αυτά, περιμένουν οι άλλοι απ' έξω μία ώρα. Και είναι όλα ανούσιες λεπτομέρειες που δεν χρειάζονται. Και μπορεί και κάτι να ξεχάσει και φυσικά δεν μπορεί να θυμηθείς όλα με λεπτομέρειες, αλλά δεν είναι αυτό. Θα πρέπει να τα πεις όλα, βάζοντας έτσι κατηγορίες, ομάδες, αμαρτημάτων, να τα πεις όλα με ειλικρίνεια όμως. Αν είναι κάτι που σε εκθέτει περισσότερο, πες το, χαρακτηριστικό κλπ. Και να δώσεις μια βασική, μια καλή εικόνα στον πνευματικό, ποιος είσαι. Όχι μόνο τι έκανες, αλλά ποιος είσαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να δεις τον εαυτό σου. Και αυτό βέβαια χρειάζεται μια προετοιμασία. Δεν πάμε στον πνευματικό και εκείνη την ώρα προσπαθούμε να θυμηθούμε. Τι να θυμηθείς, εκείνη την ώρα θα τα ξεχάσεις όλα. Θα πρέπει να έχεις προετοιμαστεί, να έχεις προσευχηθεί, να σου δείξει ο Θεός τα σφάλματά σου και να κάνεις την εξαγόρευσή σου. Οπωσδήποτε δεν πρέπει να εξοικειώνεσαι με την κακή έννοια. Δεν λέω να τρέμεις και να φοβάσαι και μάλιστα να έχεις αυτή τη δαιμονική ντροπή που δεν είναι σωστό. Γιατί ο Θεός είναι ο πλέον φιλάνθρωπος και δεν θα σου κάνει τίποτα ο πνευματικός σου, ούτε ο Θεός. Ούτε σου θα σου ζητήσει τίποτε. Το μόνο που ζητάει ο Θεός για να μας συγχωρέσει τα πάντα είναι να το παραδεχτούμε ότι τα κάναμε. Να το ομολογήσουμε και να αγωνιστούμε να μην τα ξανακάνουμε. Και αν δεις πλέον ότι δεν ωφελείσαι, κοιτάξτε, είναι και το κριτήριο το προσωπικό. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξεις πνευματικό. Υπάρχει περίπτωση στο γεροντικό με κάποια μοναχή που είχε πάει κοντά σε μία γερόντισσα η οποία ήταν πάρα πολύ γλυκά, πολύ επιοικής, νήμου άπτου, έτσι
με το σις και με το σας, με το σαβάρ βιπ. Η μοναχή όμως, επειδή ήθελε να καθαριστεί από τα πάθη της, της λέει μετά από ένα χρόνο περίπου, και ρώτησα, είσαι πολύ καλή, εμένα όμως δεν μου φίλεις. Δώσ' με ευλογία να πάω σε μια άλλη γερότησα που ήταν αυστηρή, που επιτιμούσε, που έλεγε καμιά κουβέντα λίγο παραπάνω που λέμε, έτσι, που ονείδιζε, όχι δηλαδή αμαρτίες, αλλά φερόταν λίγο έτσι απότομα. Ε. Και πήγε σε αυτή και λέει τώρα αναπαύτηκε η ψυχή μου. Γιατί αυτή η μοναχή ήθελε πραγματικά να καθαριστεί. Και πώς καθαρίζεται ο άνθρωπος, όταν υπομείνει ονειδισμούς, εξευτελισμούς, αδικίες αν θέλετε, και δεν θυμώνει, δεν ταράζεται, έτσι αποβάλλει τη λάσπη των αμαρτιών και μάλιστα των σαρκικών αμαρτιών. Γιατί πλένεται, είδατε που λέει, και ο λαός το λέει, με έλουσε λέει, με έβρισε, με έλουσε, με καθάρισε δηλαδή. Πότε όμως σε καθαρίζει, όταν και εσύ κάνεις υπομονή, δεν ανταποδώσεις τα ίδια, σιωπήσεις και πεις, έχει δίκιο. Και λίγα μου είπε, από να ξέρει και τα βάθη της καρδιάς μου, θα μου έλεγε πολύ χειρότερα. Αυτό σε καθαρίζει. Γιατί σου δίνει ταπείνωση. Οι ονειδισμοί και οι αδικίες που μας κάνουν οι όποιοι και κατ' εξοχήν ο πνευματικός μας, είναι επιθυμητοί. Πρέπει να είναι επιθυμητοί, πρέπει να τους θέλουμε. Να θέλουμε τέτοιο πνευματικό που να μας μαλώνει. Γιατί αυτό το μάλλον, αυτός ο ονειδισμός, μας φέρνει σε κατάσταση ταπείνωσης. Και η ταπείνωση φέρνει τη χάρη. Είναι πνευματικός νόμος αυτός. Στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη. Και η χάρη είναι που καθαρίζει. Έτσι καθαρίζει η ψυχή από τα πάθη. Ενώ όταν κανείς μας επαινεί, μας χαϊδεύει συνέχεια, μας λέει όλο καλά λόγια, μας τρέφει τον εγωισμό, κακά τα ψέματα. Και σήμερα οι γονείς κάνουν αυτό το κορυφαίο λάθος ακριβώς. Δεν μαλώνουν τα παιδιά τους. Δεν είναι αυστηροί με τα παιδιά τους και τρέφουν στα παιδιά τους τον εγωισμό, την κορυφαία αμαρτία, την υπερηφάνεια. Και φυσικά μετά από λίγο ο διάβολος της υπερηφάνειας δεν θα τους αφήσει να πάει στην εκκλησία, ούτε να πιστέψουν. Και σου λέει, 15 χρονών το παιδί, δηλώνω άθεος. Και από πίσω είναι αυτό το υπόβαθρο. Γιατί η ψυχή καθαρίζεται από τα πάθη ακριβώς με αυτή την αυστηρότητα. Με αυτούς τους ονειδισμούς, λένε οι πατέρες. Με αυτά τα μαλώματα, που μπορεί να είναι και καμιά φορά και λίγο άδικα, δεν πειράζει. Ο πνευματικός σου να είσαι έτοιμος να δεχτείς και ένα άδικο μάλωμα. Να μην έχεις αυτό το εύθυκτο που έχει ο άνθρωπος του κόσμου. Οπότε βλέπεις και προσωπικά πλέον αν ωφελείσαι. Υπάρχουν άλλα κριτήρια βέβαια για να επιλέξουμε το πνευματικό, δεν είναι το παράδοσο να τα πούμε, αλλά έχεις και την προσωπική πείρα. Δεν μπορείς να πάρεις ευλογία, να πας και κάπου αλλού αν θέλεις. Δεν είναι κακό αυτό. Ούτε δεσμεύεται ο χριστιανός. Και δεν πρέπει να δαινόμαστε συναισθηματικά. Προσέξτε το και αυτό με το πνευματικό. Πρέπει να δαινόμαστε με τον Χριστό. Και να αγαπούμε και τον πνευματικό μας εν Χριστώ, όχι συναισθηματικά. Με κανένα δεν πρέπει να δαινόμαστε συναισθηματικά. Ούτε με τους γονείς μας, ούτε με τα αδέρφια μας, ούτε με τα παιδιά μας. Με όλους πρέπει να φτάσουμε να αγαπιόμαστε εν Χριστώ, να αγαπούμε εν Χριστώ. Που σημαίνει τι? Να αγαπούμε για χάρη του Χριστού με τη σκέψη πώς θα ενωθούμε με τον Χριστό. Όχι πώς θα είμαστε συνέχεια μαζί για να ικανοποιούμαστε συναισθηματικά. Ένας άνθρωπος που λειτουργεί συναισθηματικά και κατ' εξοχήν οι γυναίκες το παθαίνουν αυτό, θα κάνει πράγματα παράλογα και αντιχριστιανικά. Και παράλογα και αντιχριστιανικά. Παράλογα, αντίθετα με τη λογική δηλαδή, γιατί το συναίσθημα αντίκειται στη λογική πολλές φορές, και αντιχριστιανικά, γιατί φυσικά ο Θεός δεν θέλει να λειτουργούμε έτσι, ανθρώπινα, αλλά με βάση το νόμο του Θεού, ο οποίος λέει πολλές φορές πράγματα που δεν μας αρέσουν. Στο συναίσθημα, δεν ικανοποιούν το συναίσθημα. Ας πω ένα παράδειγμα. Λέει ο Χριστός μέσα στην Αγία Γραφή, το Πνεύμα του Άγιο, «Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε και ακαθάρτου μη άπτεστε». Από ποιους να εξέλθουμε? Για μας το λέω έτσι, για τους χριστιανούς. Δεν λέω για τους δουλολάτρες.
να εξέλθετε, λέει, από ανάμεσά τους και να αφοριστείτε. Αφορίζομαι θα πει ξεχωρίζω. Και ακαθάρτου μη άπτεστε και μην ακουμπάτε τίποτε ακάθαρτο. Τι εννοεί? Να βγείτε από τον κόσμο, από όλους που ζουν ακάθαρτα, που ζουν αμαρτωλά. Πώς θα βγούμε, πάνω από τα βουνά, θα γίνουμε όλοι ασκητές, θα βάλουμε τα μαύρα? Όχι. Θα βγούμε τροπικά, με τον τρόπο της ζωής μας. Εδώ είναι τώρα που πονάει. Μα πάτερ, λέει τώρα ο έφηβος ή η έφηβος, εγώ το ξέρω το παιδάκι από τον υπηαγωγείο, είμαστε φίλοι, πώς θα κοπώ τώρα? Μα αφού το παιδάκι τώρα που έγινε έφηβος και αυτός και έφηβη, αρχίζει, συγγνώμη, να πορνεύει, αρχίζει να κάνει προγαμίες σχέσεις. Μπορείς να συνεχίσεις να είσαι δίπλα του? Ο νόμος του Θεού λέει όχι. Ξεκάθαρα το λέει. Μη συναναμίγνεστε πόρνης. Το λέει ξεκάθαρα ο Πόσχος. Δεν μπορείς να κάνεις παρέα με ένα τέτοιο παιδί. Μα πάτε, πώς θα τον κόψω? Τόσα χρόνια είμαστε ένα, μαζί. Κολλητή μου, το λένε τα παιδιά. Κολλητός μου. Ναι. Εδώ είναι τώρα που πρέπει να βάλεις στην άκρη το συναίσθημα. Και να πεις, θα κάνω αυτό που λέει ο Χριστός. Αλλιώς θα το πληρώσεις. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε. Και ακαθάρτου μη άπτεστε. Αλλιώς μας παίρνει ο πονηρός. Καταλάβατε. Αυτή είναι η, ας το πούμε, ο σωστός τρόπος λειτουργίας μας μέσα στην Εκκλησία. Και με τον πνευματικό και με όλους. Δεν ξέρω αν απάντησα. Μακροσκελός. Ορίστε. Αν θυμάμαι καλά, εκεί στο 18ο ψαλμό τελειώνει και λέει «πτεσμάτων τη συνέση, εκ των κρυφίων καθάρισον». Αυτά τα κρυφά. Να παρακαλούμε το Θεό. Εμείς δεν, ούτε και εμείς δεν τα έχουμε συνηθίσει. Ναι, αυτά που τα λένε και στην ψυχολογία, υποσυνείδητο, ασυνείδητο, αλλά προσέξτε, όσο κανείς καθαρίζεται, τόσο βαθαίνει μέσα του η κάθαρση, τόσο προχωράς. Να σας το πω με ένα απλό παράδειγμα. Έχεις μπροστά σου ένα μεγάλο βράχο. Όταν πρωτοεξομολογείται ο άνθρωπος, βλέπει μόνο αυτό το βράχο. Και πάει στον πνευματικό και λέει, «Πάτερ, αυτό έχω, δεν έχω τίποτα άλλο». Δεν έχει? Πάρα πολλά έχει. Αλλά δεν τα βλέπει. Γιατί ο βράχος του κρύβει όλα τα άλλα που είναι από πίσω. Και ο πνευματικός ξέρει, του λέει, «Εντάξει, πες το αυτό που έχεις και την άλλη φορά που θα θυμηθείς και άλλα θα μου τα πεις». Και την άλλη φορά έρχεται με άλλα 10. Λέει, «Πάτερ, τα βρήκα και αυτά». Ναι. Λοιπόν, τα λέει και αυτά, νομίζω ότι δεν έχει τίποτα άλλο. Μόλις φύγουν και αυτά, βλέπει από πίσω την αμμούδα, έτσι, τα πολύ ψηλά. Και έτσι προχωράμε σιγά-σιγά στην κάθαρση. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται και τακτικά η εξομολόγηση και επιμελημένα, φροντισμένα, όχι πρόχειρα, να εξετάζουμε τον εαυτό μας κάθε στιγμή. Μερικοί λένε να τον εξετάζει το βράδυ. Καλό είναι και αυτό. Και το βράδυ να τον εξετάζετε, να ρίχνετε μια ματιά όλη την ημέρα. Τι κάναμε, τι δεν κάναμε κλπ. Αλλά, έλεγε ο πατήρ Αθανάσιος Μητυλιάς, και κάθε στιγμή να παρακολουθείς τον εαυτό σου. Για να συλλαμβάνεις και τις πτώσεις σου και τα λάθη σου. Καλό είναι και να τα σημειώνεις, να έχεις ένα πρόχειρο χαρτί, να μην τα ξεχνάς. Και όσο βαθαίνει η κάθαρση, τόσο θα βρίσκεις και τα πολύ πολύ βαθιά. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, ξέρετε. Γιατί στο βάθος, ξέρετε τι θα βρούμε. Λέει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, θα βρεις, λέει, το ιδεχθές προσωπείο. Το απέσιο δηλαδή προσωπείο των παθών, την απέσια μάσκα. Στο βάθος, όλοι μας είμαστε υποκριτές, μασκοφόροι. Φοράμε μάσκες. Και ανάλογα και με τα περιβάλλοντα που είμαστε, έτσι, σε ποιο φεστιβάλ είμαστε τώρα, κοσμικό, εκκλησιαστικό κλπ, φοράμε και την ανάλογη μάσκα. Όταν λοιπόν φτάσεις να ολοκληρώσεις την κάθαρση, θα βγάλεις αυτή τη μάσκα. Και γίνεσαι μετά άνθρωπος του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε με τους Αγίους νιώθεις πολύ άνετα. Γιατί ο Άγιος έχει βγάλει τη μάσκα του. Και μπορείς να κοινωνήσεις με ένα πρόσωπο, όχι με μια μάσκα. Και ο άνθρωπος ποθεί να βρει ένα πρόσωπο. Έναν αληθινό άνθρωπο δηλαδή, όχι ένα μασκοφόρο, που να μην ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Και όταν το βρει αυτό, και τέτοιος είναι ο Άγιος,
που έχει καθαριστεί, δηλαδή έχει βγάλει τη μάσκα του, έχει βγάλει το ιδεχθές προσωπείο των παθών, χαίρεται πάρα πολύ και αναπαύεται πάρα πολύ. Και έτσι μπορεί να γίνει ο καθένας μας, όχι μπορεί, οφείλει να γίνει ο κάθε χριστιανός. Αλλά αυτό θέλει δουλειά. Να αποβάλουμε την υποκρισία, το ψέμα δηλαδή. Η υποκρισία δεν είναι τίποτα άλλο, είναι το ψέμα, το οποίο έχει ποτίσει τη ζωή μας. Δεν λέμε ψέματα, λέει ο Αββάς Δωρόθεος, μόνο με τα λόγια. Λέμε ψέματα και με τη διάνοια, με τη σκέψη μας. Λόγω χάρη μια γυναίκα που έχει υποψίες για τον άντρα της, λέει ψέματα στη διάνοιά της και βασανίζεται από αυτό. Αλλά λέμε ψέματα και με όλη μας τη ζωή, το πιο τραγικό από όλα. Έτσι, όλη μας η ζωή είναι ένα ψέμα. Είναι μια υποκρισία, όπως οι Φαρισαίοι. Πρέπει να φύγουν λοιπόν όλα αυτά και η χάρη του Θεού, όχι εμείς, θα καθαρίσει και αυτά που είπατε, τα κρύφια, το υποσυνείδητο, όπως το λένε, ας το πούμε, οι ψυχολόγοι, αν και δεν μου αρέσει η έννοια, γιατί η χάρη του Θεού μπαίνει και εκεί. Ενώ οι ψυχολόγοι λένε ότι εκεί δεν μπαίνει τίποτα και αυτό καθορίζει την ψυχή μας, την συμπεριφορά μας. Δεν είναι έτσι. Η χάρη του Θεού μπαίνει παντού και εξηγένει τα πάντα. Όλη μας την ύπαρξη. Αλλήμον, αν δεν μπορεί ο Χριστός να μπει στο ασυνείδητο ή στο υποσυνείδητο. Για να χρειάζεται τη βοήθεια του ψυχολόγου ή του ψυχιάτρου. Θεός φυλάξει. Κι όμως έχουμε τέτοιους διαστραμμένους, δυστυχώς εντός εισαγωγικών πνευματικούς, που σου λέει πήγαινε και στον ψυχίατρο, πήγαινε και στον ψυχολόγο. Τι να σου κάνει ο ψυχολόγος? Το σκοτάδι του να σου δώσει. Θα σου το δώσει και θα γίνει ακόμα πιο σκοτεινός. Κι εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Να μ' αφήσετε. Μπορώ. Θέλω να μου πείτε το εξής. Γιατί ο ύψιστος επιτρέπει αυτή την αντιπαλότητα δαιμόνων και ανθρώπου, ενώ ο άνθρωπος από τη φύση του, κατά τεκμήριο, είναι αδυνατή να αντιμετωπίσει τους δαίμονες? Γιατί ακολουθείται αυτή η διαδικασία, η ψυχοφθόρα? Πού θέλει ο ύψιστος να οδηγήσει τον άνθρωπο? Ναι. Γιατί επιτρέπει την παρουσία του διαβόλου ο Θεός. Ακριβώς. Αυτό θέλετε να πείτε, ναι. Να σας πω, ήταν και δική μου απορία όταν ήμουν μικρό παιδί και έβλεπα τον Άγιο Γεώργιο που σκοτώνει τον δράκο. Ευκαιρία, τότε, έλεγα στη μητέρα μου τη Μακαρίτσα, γιατί λέω ο Θεός δεν σκοτώνει και αυτό, να ησυχάσουμε, ή ο Άγιος Γεώργιος τέλος πάντων. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο διάβολος μας κάνει πολύ μεγάλο καλό. Μη σας ξενίζει αυτό που σας λέω, αλλιώς θα τον είχε καταργήσει ο Κύριος. Μας κάνει πάρα πολύ μεγάλο καλό, όχι ένα καλό μόνο, πάρα πολλά καλά μας κάνει. Ένα καλό που μας κάνει είναι ότι μας ξυπνάει, όπως μας ξυπνήσατε και εσείς τώρα λίγο. Λοιπόν, μας ξυπνάει με τους πειρασμούς που μας κάνει. Μας κρατάει σε μία εγρήγορση πνευματική. Δεν το είπα για να σας μαλώσω, έτσι, συγγνώμη. Όχι, όχι, ναι, ναι, λοιπόν. Ναι. Μας ξυπνάει, μας κρατάει σε μία νύψη, σε μία εγρήγορση πνευματική και μας μαθαίνει να πολεμάμε. Είναι όπως στον πόλεμο που οι στρατιώτες, για να είναι τιμοπόλεμοι, τι κάνουν πολλές φορές, κάνουν και ψεύτικο πόλεμο. Δεν κάνουν, κάνουν τις λεγόμενες ασκήσεις. Και πολλές φορές και για πολλές μέρες και στα σκηνάκια και τα γνωστά που ξέρουν οι άντρες. Λοιπόν, έτσι και ο διάβολος λειτουργεί σαν εκπαιδευτής μας. Γι' αυτό τον αφήνει ο Θεός. Και όχι μόνο σαν εκπαιδευτής, αλλά και σαν ένας που μας προσκομίζει στεφάνια πνευματικά όταν τον νικάμε. Γιατί δεν είναι δύσκολο να τον νικήσουμε. Όταν είμαστε... Ακριβώς. Ναι, εν αγνία του. Εν αγνία του ο διάβολος νομίζει ότι μας κάνει κακό, αλλά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία που θα πάρουμε από τον πόλεμο που μας κάνει και να κερδίσουμε πάρα πολλά στεφάνια. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Μας το έλεγε ο καθηγητής μας, κ. Τσελεκίδης, στο Πανεπιστήμιο. Για έναν χαρισματούχο. Χαρισματούχος σημαίνει Άγιος, έτσι έχει φτάσει δηλαδή να πάρει χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, σύγχρονο. Και τον ρώτησαν κάποτε τι τον ωφέλησε πιο πολύ. Αυτός είχε γνωρίσει όλους τους σύγχρονους Αγίους, τον Άγιο Παΐσιο, Άγιο Πορφύριο κλπ. Και είπε, τον ρώτησαν,
ποιος από αυτούς όλους σε βοήθησε πιο πολύ στην πνευματική σου άνοδο, να φτάσεις τόσο ψηλά πνευματικά και σε τι ποσοστό. Και είπε, όλοι αυτοί οι Άγιοι που είχα γνωρίσει με βοήθησαν περίπου στο 5 με 10% της πνευματικής μου πορείας, επιτυχίας. Το άλλο 90%, ξέρετε τι είπε. Ο διάβολος. Μα λέει, πώς είναι δυνατόν. Ναι, λέει, ο διάβολος. Γιατί, γιατί με τον πόλεμο που μου έκανε, με ανάγκασε να προσεύχομαι συνέχεια και να είμαι σε διαρκή εγρήγορση. Και έτσι έμαθα να προσεύχομαι και έμαθα να νικάω τα πάθη μου και όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που έχουμε μέσα μας. Να, πώς μας βοηθάει ο διάβολος, καταλάβατε. Δεν το θέλει. Γι' αυτό και είναι παμπώνυρος, προσέξτε, θα σας δώσω το λόγο. Όταν δει ότι αντί να βλαπτόμαστε εμείς ωφελούμαστε, φεύγει. Τα μαζεύει και φεύγει. Όταν δει ότι νικάει, και πώς βλέπω ότι νικάει. Όταν μας δει να ταραζόμαστε. Όταν μας δει να στεναχωριόμαστε. Τότε λέει, εδώ έχει ψωμί η υπόθεση, δεν φεύγω. Έτσι. Σου βάζει ένα λογισμό. Σας είπα, κατεξοχήν μας πολεμάει με τη φαντασία και με λογισμούς. Και όταν δει ότι εσύ τσιμπάς εντός εισαγωγικών η λέξη, και ταλαιπωρείσαι και βασανίζεσαι, λόγου χάρη, να σας πω ένα λογισμό. Βλασφημίας. Σου βάζει βλάσφημους λογισμούς, ακατανόμαστους. Βλέπεις την εικόνα του Χριστού της Παναγίας και σου έρχονται τρομερά πράγματα. Και λες, αμάν, τι είναι αυτά τώρα. Εγώ να βλέπω την εικόνα και να σκέφτομαι τα πράγματα, πάει, θα με κάψει ο Θεός. Και τα ράζεσαι και τα χάνεις και λες, τι γίνεται τώρα. Όταν όσο είσαι έτσι σε αυτήν την κατάσταση, ο διάβολος δεν φεύγει. Αν πας και το πεις στο πνευματικό, θα σου πει ο πνευματικός, παιδάκι μου, αυτά δεν είναι δικά σου, αυτά είναι του διαβόλου. Περιφρόνηση. Σαν να μην ήρθαν. Τελείωσε. Μόλις τον περιφρονήσεις, τα μαζεύει και φεύγει. Και εσύ τι κάνεις, κερδίζεις και βραβείο, παίρνεις και στεφάνι. Γιατί τον νίκησες. Καταλάβατε πώς λειτουργεί ο διάβολος. Λειτουργεί αφυπνιστικά, μας μαθαίνει, μας εκπαιδεύει στον πνευματικό πόλεμο, μας δίνει στεφάνια, χωρίς να το θέλει βέβαια, και επομένως μας βοηθάει στη σωτηρία μας τελικά, χωρίς να το θέλει. Γι' αυτό δεν το καταργεί ο Θεός. Θα το καταργήσει. Το λέει σαφώς στην Αποκάλυψη, έτσι. Όταν θα έρθει στη Δευτέρα Παρουσία, θα ρηφθεί στη λίμνη του πυρός την Γεωμένη, ο διάβολος και ο Αντίχριστος. Και δυστυχώς και κάποιοι που θα τον ακολουθούν. Άνθρωποι. Φυσικά και οι δαίμονες όλοι. Εντάξει, για την ωφέλεια που μας φέρνει ο διάβολος. Κάτι άλλο. Ορίστε. Γύρω μας, όταν μας ταράζουν, εμείς πρέπει να συμβιώσουμε μαζί τους, αλλά αν συνεχίζουν να μας ταράζουν, πρέπει να τους αποφύγουμε ή να... Δεν ξέρω να ακούσετε την ερώτηση. Αν μας ταράζουν γύρω μας, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να τους αγαπάμε ή να ταραχτούμε κι εμείς. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, να το πούμε από την αρχή, δεν μας ταράζει κανένας. Προσέξτε, σας λέω, δεν μας ταράζει κανένας, μόνοι μας ταραζόμαστε. Έκαστος, σας το πω γεωγραφικά, το λέει η Αγία Γραφή, δεν το λέω εγώ. Πειράζεται, τι λέει, υπό του άλλου. Από πού πειράζεται ο καθένας μας. Υπό της ιδίας επιθυμίας. Το λέει σαφώς, το Πνεύμα το Άγιο το λέει. Μη λέτε, λέει, ότι σας πειράζει ο Θεός, ούτε και άνθρωπος, δεν μας πειράζει κανένας. Ο καθένας μας πειράζεται, δηλαδή ταράζεται, όπως το είπατε, ωραία, από τις επιθυμίες του. Έκαστος πειράζεται υπό τις ιδίες επιθυμίας. Γιατί ταραζόμαστε, ψάξτε το λίγο μέσα σας να δείτε. Γιατί έχουμε δημιουργήσει μέσα μας επιθυμίες. Και έρχεται ο άλλος, ο χιοψή, έτσι, ο σύζυγος, το παιδί, ο γείτονας, η γειτόνισσα, ο πεθερός, η πεθερά, ο οποιοσδήποτε, έτσι, και αντιτίθεται στις επιθυμίες που έχουμε φτιάξει μέσα μας. Και λες, όχι ρε παιδί μου, εγώ το έχω σχεδιάσει τώρα αυτό το πράγμα, μην το χαλάς, και αρχίζεις και ταράζεις, θυμώνεις. Φταίει ο άλλος, όχι. Η επιθυμία σου. Επιτρέπεται να έχεις επιθυμίες. Τι λέτε, επιτρέπεται να έχουμε επιθυμίες.
Ο κόσμος θα πει τι πιο φυσικό πράγμα, να μην έχεις επιθυμίες. Επιθυμία να σωθεί η ψυχή μας. Μία επιθυμία μόνο. Έτσι, να σωθούμε. Καμιά άλλη. Πώς το ξέρουμε αυτό. Πάει, θα σου το πω γεωγραφικά. Το λέει ο Χριστός. Το λέμε κάθε στιγμή, ξέρετε, στο Πάτερ ημών. Τι λέμε. Γεννηθήτω το θέλημά σου. Οι επιθυμίες τι είναι, τα θέληματά μας. Τα θέλω μας. Αυτές δεν είναι επιθυμίες. Επιθυμώ θα πει θέλω. Τι πρέπει να θέλουμε, τι λέει ο Χριστός. Τίποτα. Το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ένα και μοναδικό. Ο Θεός θέλει πάντες ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση να λυθεί σωθήνε. Όλα τα άλλα δικαιούμαστε να τα θέλουμε, όχι. Άρα, ούτε να ταραζόμαστε. Άρα ταραζόμαστε γιατί προηγουμένως έχουμε συλλάβει μέσα μας επιθυμίες. Και έχουμε φτιάξει θελήματα. Και ευτυχώς που ο Θεός δεν μας τα ικανοποιεί, γιατί να μην πω 100%, 99% όλα αυτά που θέλουμε, ξέρετε, είναι καταστροφικά. Μας πάνε στην κόλαση. Γιατί κατά βάση αντίκειται στη σωτηρία μας. Όλα αυτά τα θελήματα, τα ανθρώπινα που έχουμε. Θέλει ο άλλος το παιδί του να περάσει στο πανεπιστήμιο. Θέλει να παντρευτεί. Θέλει να γίνει πλούσιος. Θέλει. Όλα αυτά είναι προς απώλεια. Δεν σώζουν αυτά τα πράγματα. Ε. Ποιος θέλει να σωθεί. Αυτό είναι το σωστό. Ε. Μόνο αυτό να θέλουμε. Οπότε μετά δεν θα ταραζόμαστε για τίποτα. Βλέπετε πόσο απελευθερωτική είναι η πίστη μας. Είναι όντως απελευθερωτική. Λυτρώνεται ο άνθρωπος και είναι κρίμα δηλαδή που αγνοούμε αυτή τη διδασκαλία του Χριστού μας. Δεν την έχουμε καταλάβει. Κανένας σχεδόν δεν έχει καταλάβει το Ευαγγέλιο. Τι λέει ο Χριστός. Δεν το έχουμε καταλάβει. Και λειτουργούμε έτσι επηρεασμένοι από τους ψυχολόγους, τους φιλοσόφους, τους κοινωνιολόγους, τα θελήματά μας, τους εγωισμούς μας, τη μάνα μας, τον πατέρα μας, το τι κυκλοφορεί στην τηλεόραση, στο ίντερνετ, στα σχολεία, στην κοινωνία. Και προσπαθείς να βγάλεις άκρη μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα, σε αυτό το σκοτάδι του κόσμου. Πάρε το Ευαγγέλιο, πάρε τους Άγιους Πατέρες, να δεις πώς θα λυτρωθείς. Και μετά, όχι δεν δικαιούσε να ταράζεσαι, δεν μπορείς να ταραχτείς. Καταλαβαίνετε που φτάνουμε. Γιατί να ταραχτείς. Αφού ό,τι σου λέει ο άλλος, λες, αν είναι σύμφωνο με αυτό που λέει ο Θεός για τη σωτηρία μας, θα το κάνουμε. Δεν είναι, δεν το κάνω. Γιατί να ταραχτώ. Δεν υπάρχει λόγος ταραχής. Ε? Βλέπετε πώς ειρηνεύει ο άνθρωπος μετά. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, μάθετε από μένα. Τι, ότι είμαι πράος και ταπεινός και τι λέει μετά, θα βρείτε ανάπαυση. Βλέπετε σήμερα ανθρώπους αναπαυμένους. Όλοι είναι ζορισμένοι. Δεν είναι κανένας άνετος, αναπαυμένος, κανένας δεν είναι. Γιατί ακριβώς δεν ζούμε την πραότητα και την ταπείνωση του Χριστού.